Αποτυπώματα ζωής. Μια μεταγραφή αγνώστων βιωμάτων σε επώνυμες ιστορίες. Επιμέλεια παρουσίαση Χαράλαμπος Χοτζάκογλου. Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στα απόψινά αποτυπώματα ζωής, όπου σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με ένα ίδρυμα το οποίο βοηθάει, υποστηρίζει, ασχολείται και έχει δράσει και κέντρο, επίκεντρό του την Κύπρο. Πρόκειται για το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου. Τις δράσεις του και τα νέα προγράμματα υποτροφιών τα οποία έχουν προκηρυχθεί θα τα ακούσουμε πολύ σύντομα και θα από την εκπρόσωπο του Ιδρύματος, την δόκτωρα Μαρία Γιουρούκου, η οποία θα μας μιλήσει για αυτά. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Σαρή, καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο οποίος είναι και διευθυντής της έδρας Σίλβια Ιωάννου στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αμφωτέρους και τη δόκτωρα Μαρία Γιουρούκου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον κύριο Σαρή, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και να μας ενημερώσουν για τις δράσεις, για το τι ακριβώς γίνεται σχετικά και με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για το τι έχει να μας πει ως προς τα νεότερα από τις δράσεις του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας και στους δύο. Καλησπέρα και εσάς. Γεια σας κύριε Χοτζάκογλου, καλησπέρα. Να είστε καλά. Η κυρία Γιουρούκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Αθήνα, όπου είναι στην έδρα εκεί του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου. Και να ξεκινήσουμε μαζί σας κυρία Γιουρούκου και να μας πείτε για το νέο πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο έχει προκηρυχθεί και για το τι αυτό προβλέπει, καθώς επίσης και για μια έκδοση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Καταρχάς κύριε Χοντζάκογλου, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς προσωπικά και το ΡΙΚ που φιλοξενεί πάλι μια συνέντευξη με το Ίδρυμα. Είχαμε και πέρσι την ευκαιρία να αναφερθούμε εκτενώς σε δραστηριότητες. Βεβαίως. Και για φέτος δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, αλλά θα πούμε για κάτι που τρέχει τώρα και είναι το 11ο πρόγραμμα υποτροφιών που προκηρύσσει το Ίδρυμα. Είναι σε εξέλιξη από την 1η Μαρτίου και θα λήξει 30 Απριλίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα. Απευθύνεται σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Mm-hmm. Υπάρχει μία προϋπόθεση που την τονίζουμε με κάθε τρόπο. Πρέπει η Κύπρος να είναι στο θέμα της έρευνάς τους. Το επίκεντρο, το αντικείμενο. Το επίκεντρο, το αντικείμενο, με κάποιο τρόπο η έρευνα να αφορά την Κύπρο. Λογικό. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι ανοιχτά. Μπορεί να ξεκινάμε από αρχαιολογία, να πάμε στη θεολογία, να είμαστε στην αρχιτεκτονική, στην πολεοδομία, στη γεωλογία, οτιδήποτε. Έχουμε όλες τις επιστήμες. Είναι όλες οι επιστήμες ευπρόσδεκτες. Απλώς θα πρέπει να το γνωρίζουν οι υποψήφοι, γιατί είναι και μια ερώτηση που τη δεχόμαστε πολύ συχνά στις διευκρινήσεις. Οπότε το τονίζουμε και υπάρχει βέβαια αναλυτικά και στους όρους και στις προϋποθέσεις και στην περιγραφή του προγράμματος. Πληροφορίες αναλυτικές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στον ιστότοπο του Ιδρύματος, που είναι και η φόρμα την οποία μπορεί να συμπληρώσει. Όπως είπαμε, γίνονται όλα ηλεκτρονικά, όλα τα δικαιολογητικά ανεβαίνουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, οπότε θέλει και μια εξοικείωση, ναι, έτσι, με την τεχνολογία. Υπάρχει αλλά κάποιο... είμαστε εδώ να βοηθάμε. Ναι, υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με την ηλικία? Η ηλικία πρέπει να είναι 33ο έτος. Μάλιστα. Και οι υποτροφίες αυτές έχουν να κάνουν με κάποιο κύκλο, δηλαδή μάστερ, διδακτορικό, ή μπορεί να είναι και μια ανεξάρτητη έρευνα μελέτη? Όχι, θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή για ερευνητές, δεν είναι για μεταδιδακτορικά. Α, μάλιστα. Είναι, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να προσδιορίσω και σας ευχαριστώ για την διευκρινιστική ερώτηση. Είναι ακριβώς μέσα σε κύκλους. Να πούμε ότι είναι ήδη αρκετά χρόνια που το Ίδρυμα Ιωάννου, Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου, παρέχει αυτές τις υποτροφίες, έτσι.
Ακριβώς. Έχουμε ήδη 44 υποτρόφους, έχουμε 17 μάστερ. Τα περισσότερα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που εκτελήσεται το πρόγραμμα. Έχουμε 27 διδακτορικά και κάθε χρόνο έχουμε αύξηση στις αιτήσεις, που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο, φαντάζομαι, και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης όλων αυτών των εργασιών οι οποίες εκπονούνται. Και το γεγονός ότι και οι φοιτητές οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε και σε πανεπιστήμια και του εξωτερικού φέρνουν μαζί τους στην Κύπρο και αποτελούν και ένα έναυσμα και για τον εκεί ακαδημαϊκό χώρο να μελετήσουν και να ερευνήσουν τα της Κύπρου. Είναι πραγματικά έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και χαιρόμαστε πολύ που ένα ίδρυμα όπως το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου έχει τέτοια δράση και παρουσία στο χώρο των επιστημών, όχι μόνο των ανθρωπιστικών, αλλά βάζει την Κύπρο ακριβώς στο επίκεντρο της έρευνας. Να πούμε όμως ότι εξ αφορμής και της 25 Μαρτίου, ότι έχετε προχωρήσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, έχετε να μας πείτε νέα για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση. Ήταν και πάλι ένα θέμα που το αναπτύξαμε εκτενέστατα και πέρσι. Ήταν η έκδοση «Ιστορία έχει πρόσωπο, μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα» από τον Βέλγο διπλωμάτη Μπενζαμέν Μαρί. Και αυτό ολοκληρώθηκε σαν έργο με την αγγλική έκδοση το 2021 και στη λήξη του 2022 είχαμε τη χαρά να λάβουμε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια συνέκδοση του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Είναι δηλαδή ένα συλλογικός τόμος με μελέτες ιστορικών και ιστορικών τέχνης. Και θέλουμε να πούμε ότι και να ευχαριστήσουμε φυσικά το αναγνωστικό κοινό που το αγκάλιασε το βιβλίο αυτό, με αποτέλεσμα ήδη να εξαντλείται και η πρώτη ανατύπωση. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο έρχεται πάλι στην επικαιρότητα λόγω της επετείου της 25ης Μαρτίου και πιστεύουμε ότι θα έχει ζήτηση. Έχει Κυπρίους. Να θυμίσουμε πάλι ότι αποκτήθηκε το λεύκομα, το γνήσιο, το πρωτότυπο λεύκομα του Βέλγου διπλωμάτη, αποκτήθηκε από το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου, επειδή γνωρίζαμε τότε ότι περιείχε δύο πορτρέτα Κυπρίων. Μάλιστα. Στην πορεία με την μελέτη, τη λεπτομερή που έγινε και την επιστημονική ανάλυση για να προχωρήσουμε στην έκδοση και στην τεκμηρίωση, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν άλλα τρία πορτρέτα Κυπρίων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και ήρθαν και στην Ελλάδα να αγωνιστούν στην Επανάσταση. Μάλιστα. Οπότε, και λοιπόν, μιλάμε για πρωταγωνιστές. Ακριβώς. Δηλαδή, θα πω μόνο το όνομα του Νικολάου Θησαίος, έτσι, που τον γνωρίζουν Βέβαια. Όλοι. Και πολλά από αυτά τα πορτρέτα τα βλέπουμε και ακριβώς, τα βλέπουμε και για πρώτη φορά. Δηλαδή πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, αλλά και όχι μόνο, γιατί έχει και ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Τους αντικρίζουμε για πρώτη φορά, εξού και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει αυτή η έκθεση και σε τοπικό επίπεδο, η έκδοση, γιατί είχα στο νου μου και τις υπαίθριες εκθέσεις που έγιναν και θα τις είδατε πέρσι και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Και στη Λευκοσία είχαν γεμίσει οι δρόμοι, οι πεζόδρομοι με αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μορφές, με τα κείμενα, τα επεξηγηματικά και πραγματικά έφεραν, ξέρετε, το γεγονός ότι δεν έγιναν συγκεκριμένα σε έναν χώρο εκθεσιακό μόνο, αλλά υπήρχαν στους δρόμους, έδωσαν την ευκαιρία και για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν σκοπό να επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο, περνώντας, διαβαίνοντας, να τα δούνε, να ενδιαφερθούν, να πάνε κοντά και με αυτόν τον τρόπο η γνώση να μπορέσει να διαδοθεί. Νομίζω ήταν μια πολύ επιτυχημένη δράση του Ιδρύματος. Ήταν μια συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Βέβαια. Που είχαν και την πρωτοβουλία για την υπαίθρια έκθεση, εμπνεόμενη και από αντίστοιχη έκθεση που είχε προηγηθεί στην Αθήνα. Μάλιστα. Που ήταν στη δύσκολη περίοδο της πρώτης καραντίνας της περίφημης. Ναι. Που ήταν
η έξοδος που μπορούσαμε να κάνουμε στην περίφραξη του εθνικού κήπου. Ακριβώς. Είχαν αναρτηθεί κάποια πορτρέτα. Τώρα, να πούμε για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αυτή την έκδοση. Η έκδοση υπάρχει σε φυσική μορφή, υπάρχει σε διαδικτυακή, σε ηλεκτρονική, σε βιβλίο. Πώς είναι ακριβώς? Είναι ένας τόμος μεγάλου σχήματος, σκληρό εξώφυλλο, πολλές σελίδες, με πλήρη εικονογράφηση. Τα πορτρέτα είναι ολοσέλιδα και σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, και διατίθεται και στην Κύπρο φυσικά, σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε ότι αυτή η έκδοση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας σειράς άλλων εκδόσεων που έχει κάνει το Ίδρυμα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, πάντοτε έχουν ως στόχο της έρευνας είτε το κομμάτι των χαρτών, αφού έχετε μια πολύ μεγάλη συλλογή χαρτών, έτσι, είτε πρακτικά συνεδρίων, είτε τι άλλα, πείτε μας. Έχουμε για την βιβλιολογία μια τρίτομη έκδοση, η οποία επικεντρώνεται στη συλλογή του Ιδρύματος. Ναι. Είναι κάποια από τις σημαντικότερες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Και έπειτα, όπως είπατε, κυρίως χαρτογραφία. Και να σας πω κιόλας ότι προχωράμε τώρα στην ολοκλήρωση του έργου που αποτυπώνει τη χαρτογραφία της Κύπρου. Θα ετοιμαζόμαστε προφανώς στις αρχές του ερχόμενου έτους να εκδώσουμε, να κυκλοφορήσει πια ο τρίτος και τελευταίος τόμος του τεκμηριωμένου καταλόγου, όπως λέγεται, annotated catalog στα αγγλικά, για το Cyprus The Book of Maps, που θα περιέχει τους χάρτες του 18ου και του 19ου αιώνα. Όπου απεικονίζεται η Κύπρος, και με αυτό θα ολοκληρωθεί ένας τρίτομος κατάλογος που ξεκινά από το 15ο αιώνα, και εκεί αποτυπώνεται όλη η χαρτογραφική πορεία της Κύπρου. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό που ακούγεται ως χαρτογραφική πορεία και ανάγεται στο 15ο αιώνα, ξεκινάει από εκεί και συνεχίζει, δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ενδιαφέρει το παρελθόν, την ιστορία της Κύπρου, καταγράφεται και μένει εκεί για αυτούς που ενδιαφέρονται, αλλά έχει ακόμη και σήμερα μεγάλη σημασία, ακόμη και πολιτική, διότι στους χάρτες καταγράφονται τοπονύμια. Τα τοπονύμια αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας, μελέτης, αλλά ακόμη και πολιτικής χρήσης. Μην ξεχνούμε ότι λόγω της τουρκικής εισβολής έχουν αλλάξει τα τοπονύμια στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, με αποτέλεσμα πώς χρησιμοποιείται δηλαδή το κομμάτι των τοπονυμίων ως μια προσπάθεια ενός κατοχικού καθεστώτος για να χαλκεύσει την ιστορία. Και ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη φόρα μέσω των εκδόσεών σας, ακριβώς καταδεικνύουν την ιστορία των τοπονυμίων, όπου αυτή με τη σειρά της αποτελεί ένα στίγμα της ιστορίας του τόπου, της ελληνικής ιστορίας του τόπου, που έχει αποτυπωθεί και στα τοπονύμια. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση, και σε αυτό ακριβώς συνεισφέρει και ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί με βάση το τεκμήριο του χάρτη του Kitchener της Κύπρου, που είναι η πρώτη τοπογραφική αποτύπωση. Ο κύριος Σαρής μπορεί να με διορθώσει αν κάπου κάνω λάθος στην ορολογία. Με συγχωρείτε, φιλόλογος είμαι. Οπότε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο και από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ελεύθερα διαθέσιμο και φυσικά από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να δει την τοπονυμία της Κύπρου όπως αναγράφεται στο χάρτη του Kitchener, να εστιάσει σε αυτήν και να δει και τις παραλλαγές με τις οποίες έχει αποδελτιωθεί μέσα στη βάση δεδομένων, και μπορεί να εντοπίσει το χωριό του, την περιοχή που τον ενδιαφέρει, έναν ναό που τον ενδιαφέρει. Κύριε Χοντζακόγλου, έχετε να ψάξετε εκεί. Είμαι βέβαιος, ναι. Ναι, ακριβώς. Και φυσικά να δει και πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως που βρισκόταν ο οικισμός. Μιλάμε για το χάρτη αυτόν, ο οποίος η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε από το 1878 μέχρι και το 1883. Τυπώθηκε το 1885, οπότε μεσολαβεί ικανός χρόνος που δίνει το περιθώριο έρευνας στους ιστορικούς να δουν ακόμα και τις μετακινήσεις των οικισμών. Βέβαια. Που είναι
πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, πέρα δηλαδή από τις τοπωνυμίες, είναι γιατί χάνεται ένα τοπωνύμιο, γιατί δεν υπάρχει πια ο οικισμός εκεί. Έτσι. Ή βλέπουμε, αυτό... βλέπουμε επίσης πώς αποτυπώνεται και το θρησκευτικό πρόσημο σε πολλούς οικισμούς, όταν έχουμε ακριβώς οικισμούς που φέρνουν ονόματα Αγίων, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Θεόδωρος, και βλέπουμε ο πληθυσμός να έχει τελικά γίνει μουσουλμανικός. Άρα αυτό πάλι μας οδηγεί σε κάποια σωστό συμπεράσματα, και είναι πολύ ενδιαφέρον και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και εκδόσεις και σε αυτό το κομμάτι των Οθωμανικών αρχείων, τα οποία δημοσιεύονται και μεταφράζονται, ακριβώς, οπότε εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας, αλλά ακριβώς το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου έχει συνεισφέρει πάρα πολύ και στο κομμάτι του περιηγητισμού. Και ας μην κρυβόμαστε, οι περιηγητές, ακόμη και αν κάποιες φορές μπορεί να μεταφέρουν πληροφορίες όχι απολύτως ακριβείς, είναι αυτοί οι οποίοι μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία συνήθως, τουλάχιστον για αυτούς που έρχονται και δεν είναι προϊόντα εργασίας γραφείου, θα λέγει κανείς, μας δίνουν πληροφορίες οι οποίες είναι πολύτιμες, είναι άμεσες, αυτά που βλέπουν τα αποτυπώνουν, και σε αυτό έχετε επίσης συνεισφέρει, και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και την έκδοση των πρακτικών ενός εκ των συνεδρίων που είχατε διοργανώσει στο παρελθόν. Σωστά. Και αυτό το συνέδριο οργανώθηκε με βάση μία πλατφόρμα που έχει οργανωθεί για τον περιηγητισμό από το 15ο μέχρι και το 18ο αιώνα, που επίσης είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Λέγεται Inspiral πλέον αυτή η πλατφόρμα και είναι προσβάσιμη από τον ιστότοπο του Ιδρύματος. Και πολύ σωστά είπατε ότι εκδόθηκε και ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου που είχε διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία το 2019, και αυτό θα είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής. Οπωσδήποτε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την εκδότρια του τόμου, την επιστημονική επιμελήτρια, και να αναφερθούμε και στα περιεχόμενα του βιβλίου και στα νέα στοιχεία τα οποία προσφέρουν τα πρακτικά του τόμου αυτού. Μάλιστα. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτές τις πληροφορίες. Επισημαίνουμε και πάλι το πρόγραμμα υποτροφιών. Μπορεί κάποιος στον ιστότοπο του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου να βρει τις λεπτομερείς οδηγίες για να υποβάλει αιτήσεις. Είπαμε, η ημερομηνία είναι ως τα τέλη Απριλίου. Ακριβώς. Σωστά, του 23. Ναι, ναι, σωστά. Έως 33 χρονών είναι το όριο ηλικίας. Για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αίτηση και έχουν ενταχθεί σε κάποιο κύκλο σπουδών για να μπορέσουν και να έχουν ως επίκεντρο ερεύνη στην Κύπρο. Και το Ίδρυμα Ιωάννου είναι εδώ για να στηρίξει αυτές τις ερευνητικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες νέων ανθρώπων και να βοηθήσει επίσης με τις εκδόσεις του στην διάχυση των πληροφοριών αυτών τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινό, αφού οι εκδόσεις του προσφέρονται από τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου και όχι μόνο, και μπορεί κάποιος να τις αποκτήσει. Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου είναι και μέσα στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, έξω και η ίδρυση της έδρας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την οποία κιόλας θα μιλήσει ο καθηγητής ο κύριος Απόστολος Αρής. Ακριβώς. Θα έχουμε λοιπόν, έχουμε ήδη τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Ωραία. Και θα μιλήσουμε και στο υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής για αυτό το πράγμα. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα όλα καλά και θα είμαστε εδώ ίσως να τα ξαναπούμε με τις νέες δράσεις και εκδόσεις, διότι σκοπός ακριβώς του ΡΙΚ είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτισμού. Και ακριβώς σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιουρούκου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Κάπου εδώ, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες τόσο για τη δράση η οποία υπάρχει στο κομμάτι αυτό, τη διεύθυνση που έχει του Ιδρύματος της έδρας Σίλβιας Ιωάννου στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και για τις περαιτέρω ερευνητικές του δράσεις. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα αποψινά αποτυπώματα ζωής. Μιλήσαμε στην αρχή για το νέο κύκλο υποτροφιών, τις νέες εκδόσεις του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου, και τώρα με τον κύριο Απόστολο Σαρή, καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντή της έδρας Σίλβιας Ιωάννου στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, θα προχωρήσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Κύριε Σαρή, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για την έδρα Σίλβια Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ναι, βέβαια.
Να ξεκινήσω λίγο το ιστορικό, έτσι, για να έχουμε όλη την... Το πώς ακριβώς δημιουργήθηκε η Έδρα. Ήταν το 2019 που το Ίδρυμα Σίλβε Ιωάννου δημιούργησε την Έδρα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ο στόχος της ήταν η δημιουργία ενός μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος σπουδών στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και την αρχαιολογία τοπίου. Τώρα, έτσι για να δώσουμε και μία πιο λεπτομερή εικόνα. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να δώσει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των τεχνολογιών χωρικής ανάλυσης και γεωπληροφορικής, που ταυτίζεται με τον ευρύτερο τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι ότι το πρόγραμμα λειτουργεί σαν ένα είδος διαπαφής μεταξύ τεχνολογιών εχμής. Σωστά. Και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οπότε αυτό που το οποίο ζητάμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών των χωρικών αναλύσεων, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα μία πρακτική κατάρτιση και δεξιότητες σε διάφορα επιστημονικά όργανα, τεχνικές και λογισμικά. Τώρα, έχετε ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και πέρα από τις επιστημονικές σας δράσεις και μελέτες, έχετε συμμετοχή σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα μεταξύ πολλών πανεπιστημίων ευρωπαϊκών και όχι μόνο, και της Αμερικής και της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, και θα ήθελα έτσι να μας λέγατε πιο συγκεκριμένα και απλά πώς μπορεί κάποιος να συζεύξει αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή τις ανθρωπιστικές επιστήμες με τις επιστήμες στις οποίες έρχεστε να τις παντρέψετε εσείς. Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε προχωρήσει πλέον σε ένα επίπεδο στο οποίο μία επιστήμη, ένας κλάδος δηλαδή επιστήμης, δεν μπορεί να κρατηθεί αυτόνομα, να είναι δηλαδή σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει μία συμμετοχή και άλλων επιστημονικών διαστάσεων, ώστε να υπάρχει ένας εμπλουτισμός των γνώσεων και να μπορούμε πλέον να λειτουργούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Βλέπετε τώρα, για παράδειγμα, ότι έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε διάφορες εξελίξεις της γεωπληροφορικής, για παράδειγμα, οι οποίες είναι απαραίτητες πλέον σε μία έρευνα η οποία παραδοσιακά γινόταν μέσω αναστραφής ή μέσω επιφανειακής έρευνας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι μπορούμε πλέον με γεωφυσικές τεχνικές να έχουμε μία πλήρη εικόνα του πώς ακριβώς είναι το σχέδιο μιας αρχαίας πόλης, το πολεοδομικό σχέδιο, χωρίς να κάνουμε καμία ανασκαφή. Ή μπορούμε να έχουμε τη μελέτη αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε νέες αρχαιολογικές θέσεις, σε συνδυασμό πάντα και με την επεξεργασία άλλων δεδομένων σε κάποια πλατφόρμα συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά μαζί καταλαβαίνετε ότι μπορούν να συνδυαστούν για να πρώτον απαντήσουν συγκεκριμένα αρχαιολογικά ερωτήματα και ιστορικά ερωτήματα και συγχρόνως να συνεισφέρουν τόσο στην προστασία των αρχαιολογικών μνημείων και θέσεων και ταυτόχρονα να έχουμε και άλλου είδους μελέτες, όπως για παράδειγμα το θέμα της επικινδυνότητας είτε αυτή προέρχεται από γεωλογικούς παράγοντες, από περιβαλλοντικούς, από κλιματολογικούς, από ανθρωπογενείς παράγοντες. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για να δώσουμε και ένα στίγμα στο πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα μνημεία μας. Άρα είναι πολυσχηδής, θα έλεγα, είναι και πολύπλευρη η εφαρμογή των τεχνολογιών στην αρχαιολογία. Και συγγνώμη για να σας διακόπτω,
δεν είναι μόνο η αρχαιολογία. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και, με το, και στην ιστορία. Υπάρχουν και ιστορικά μνημεία. Υπάρχουν βυζαντινά, ενετικά μνημεία. Δηλαδή δεν τα αφήνουμε εκτός. Όταν λέμε αρχαιολογία το βλέπουμε πολύ πιο σφαιρικά. Οπότε στις περιπτώσεις των μνημείων τα οποία ίστανται, υπάρχουν σήμερα πάνω από το έδαφος και δεν έχουμε την ανάγκη να σαρώσουμε, θα λέγαμε, το υπέδαφος με κάποιους άλλους τρόπους για να δούμε τι μπορεί να υπάρχει και να μην πριν φτάσουμε στην ανασκαφή. Εκεί πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες τεχνικές? Να ξεκινήσουμε από το ένα σκέλος, το οποίο είναι ότι τα μνημεία τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή πάνω από την επιφάνεια του εδάφους είναι αυτά τα οποία σώζονται και τα οποία είναι γνωστά. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κι άλλα μνημεία στο γύρο χώρο τα οποία ενδεχομένως δεν τα έχουμε ανασκάψει, δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Φυσικά. Άρα προσπαθούμε να βρούμε το σύνολο των αρχιτεκτονικών μνημείων τα οποία υπάρχουν σε έναν αρχαιολογικό χώρο ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να είναι τμηματικά φανερός αυτή τη στιγμή πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πάρα πολλές θέσεις, ιδιαίτερα ναούς, εκκλησίες, στις οποίες γνωρίζουμε ότι αυτές έχουν εκτιστεί πάνω στα ερείπια παλαιότερων ναών. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε και σε αυτή την περίπτωση να δούμε το τι συμβαίνει κάτω από τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και το τρίτο σκέλος, σαν τουλάχιστον για τα υφιστάμενα μνημεία, είναι το να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους προστασίας. Καταπλήστον η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο είναι προγράμματα τα οποία ασχολούνται με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της επικινδυνότητας σε υφιστάμενα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομίας. Στην περίπτωση των μνημείων αυτών, η όποια εφαρμογή των τεχνολογιών χρειάζεται επιτόπια παρουσία ή μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως? Κάποια από αυτά χρειάζεται επιτόπια αυτοψία και εγκατάσταση συγκεκριμένων αισθητήρων. Mm-hmm. Κάποιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μακριά, όπως είναι οι δορυφορικές εικόνες, όπως είναι τα drone ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί εξ αποστάσεως. Υπάρχουν περιπτώσεις οποίες μπορούμε να πάρουμε δηλαδή δεδομένα από δορυφορικές εικόνες και να καταλάβουμε την εξέλιξη του μνημείου μέσα στο χρόνο ή να πάρουμε για παράδειγμα δορυφορικές εικόνες, όχι τις κλασικές οι οποίες γνωρίζουμε από το Google Earth για παράδειγμα, αλλά από ραντάρ, για να δούμε αν τυχόν ο γύρο χώρος και το μνημείο επηρεάζεται για παράδειγμα από τεκτονικές μετακινήσεις ή από σεισμικές μετακινήσεις που ενδεχομένως έχουμε. Το ρωτάω αυτό σε σχέση πάντα με τα κατεχόμενα. Αν δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον την προκαταρκτική μας έρευνα για περιπτώσεις μνημείων έστω και ιστάμενων πάνω από το έδαφος, οπότε να κάνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες να συγκεντρώσουμε για το τι μπορεί να υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να πάμε εκεί με φυσική παρουσία ή με αυτοψία και να κάνουμε τέτοιες εργασίες. Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο όντως μπορεί να γίνει. Υπάρχουν, φανταστείτε, συνάδελφοι από την Αυστραλία οι οποίοι κάνουν έρευνα στην Αφρική και στην Σαουδική Αραβία και στη Σαχάρα για να βρουν μνημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε και να πάμε, να επισκεφτούμε. Mm-hmm. Οπότε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με δορυφορικές εικόνες κυρίως υψηλής ανάλυσης, μπορούμε να έχουμε μία, όχι δεν θα έλεγα εικονική επίσκεψη, αλλά να έχουμε μία αυτοψία χωρίς να είμαστε εκεί πέρα, χωρίς Μάλιστα. να είμαστε παρόντες. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να επισημάνω ότι δεν πάει να πει ότι θα δώσει πάντα αποτελέσματα. Κάνουμε έρευνα. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα δώσει πολύ καλά αποτελέσματα
Και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρα. Γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται ένα τμήμα της επίσκεψης, της αυτοψίας να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε μια ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που κάνουμε και των αναλύσεων μας. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ότι υποθέτω ότι αυτές οι επιστήμες μπορούν να εφαρμοστούν και στην ενάλλη αρχαιολογία. Βεβαίως, βεβαίως. Και εφαρμόζονται, όχι όλες, κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα, μπορούμε να εφαρμόσουμε φωτογραμμετρικές μεθόδους για να φτιάξουμε ψηφιακά αρχεία. Μπορούμε να έχουμε την εφαρμογή του LiDAR, πώς είναι ακριβώς το τρισδιάστατο laser το οποίο έχουμε το επιδάφιο. Έτσι ακριβώς υπάρχει και το LiDAR το οποίο μπορεί να διαπεράσει μέχρι σε ένα σημείο την επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε σε μια χαρτογράφηση περίπου 30-40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Α, μάλιστα. Και να κάνουμε και μια χαρτογράφηση, δηλαδή πολύ πιο εκτεταμένη, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες τεχνικές, όπως είναι το site scan sonar και άλλα όργανα τα οποία χρειάζονται να εγκατασταθούν σε κάποια πλωτή εξέδρα, η οποία θα σκανάρει κάποιο μικρό τμήμα, θα λέγαμε, του πυθμένου. Με το LiDAR, ειδικά επειδή θα είναι αερομεταφερόμενο, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να χτενίσουμε, να σκανάρουμε, όπως λέμε, πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις με αυτόν τον τρόπο. Να υποθέσω ότι πάντοτε σε σχέση με το βάθος θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσουμε και ναυάγια αρχαία. Βέβαια, βέβαια. Εγώ σας μίλησα τώρα για μία τεχνική, έτσι. Σας μίλησα για παράδειγμα με το θέμα του LiDAR. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές, όπως είναι οι γεωφυσικές τεχνικές, που γίνεται χαρτογράφηση ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνικών που μπορεί να συντελέσει στο να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι να εφαρμόσουμε μόνο μία τεχνική. Ναι. Τώρα, για να φτάσουμε και στο νησί μας, σε σχέση με με αυτή την πρόοδο των νέων αυτών μεθόδων, η Κύπρος έχει προχωρήσει σε αυτό. Η παρουσία η δική σας είναι από τις πρώτες παρουσίες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνεργασίες με ξένες αρχαιολογικές σχολές, με ξένα πανεπιστήμια. Να υποθέσω ότι κάπου έχουν εφαρμοστεί και αυτές οι μέθοδοι. Πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι το τοπίο, τουλάχιστον στο χώρο της αρχαιολογίας? Να σας το πω ως εξής, ότι τουλάχιστον προσωπικά έρχομαι στην Κύπρο για να κάνουμε συνεργασίες με διάφορους ερευνητές στην Κύπρο από το 1992. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια, ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές. Αυτό το οποίο έχουμε, συγγνώμη, αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέσα από την έδρα Σίλβε Ιωάννου για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες είναι να φτιάξουμε και ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, το οποίο να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους τεχνικές σαν προσφορά υπηρεσιών σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, ναι, τόσο στην Κύπρο αλλά όσο και σε άλλα μέρη. Δηλαδή, έχουμε προγράμματα που αυτή τη στιγμή το εργαστήριο πηγαίνει στο Κόσοβο, πηγαίνει στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, αλλά και εδώ, σε ξένες αποστολές και σε κυπριακές αποστολές. Α, μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, γινόμαστε εμείς οι φορείς αυτής της τεχνογνωσίας προς το εξωτερικό. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα έχει δίνει και πολλές επίσης δυνατότητες για την διεθνή παρουσία της Κύπρου, για την παρουσία μάλλον της Κύπρου σε διεθνείς συνεργασίες, αλλά και για την περαιτέρω απόκτηση εμπειρίας και από τη δική σας πλευρά. Αυτό είναι σωστό. Από τη μία πλευρά γίνεται, θα έλεγα, μία προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνουμε σε διάφορες άλλες χώρες και συνεργαζόμαστε με ομάδες οι οποίες είναι από
την Ουγγαρία, από το Ισραήλ, από την Αμερική, από διάφορα μέρη, και ζητάνε μια κυπριακή ομάδα να πάει σε άλλες χώρες να συνεργαστεί μαζί τους για να τους κάνει, να τους προσφέρει αυτού του είδους τη τεχνογνωσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Από την άλλη, θα ήθελα να το συνδέσω επίσης και με το θέμα του μεταπτυχιακού προγράμματος και του διδακτορικού προγράμματος, διότι προσπαθούμε τους φοιτητές μας να συμμετέχουν μέσα σε αυτά τα προγράμματα, ώστε να πάρουν και αυτή την εμπειρία από τη μία πλευρά της εφαρμογής αυτών των τεχνικών, αλλά συγχρόνως να μπορέσουν να έχουν και ένα πιο διεθνές περιβάλλον, χώρο, στον οποίο θα εκτελέσουν την έρευνά τους. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτούς. Τώρα, πάνω σε αυτό, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής πρακτικό. Ένας φοιτητής που θα ήθελε να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, μπορεί να το κάνει από τις προπτυχιακές σπουδές ή μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο? Μπορεί να το κάνει και σε προπτυχιακό επίπεδο. Βέβαια, εμείς δίνουμε κάποια προτεραιότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και στους υποψήφιους διδάκτορες, για λόγους του ότι τους κάνουμε τα μαθήματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οπότε έχουν μια καλύτερη, θα λέγαμε, γνώση του τι ακριβώς θα μπορέσουν να κάνουν και πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες τεχνικές. Δεν είναι απαγορευτικό πάντως να έχουμε και προπτυχιακούς, και πολλές φορές έχουν έρθει και προπτυχιακοί φοιτητές στα προγράμματα μας. Φαντάζομαι, ναι. Τώρα, τι έχουμε στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης? Τι απ' όλα εννοείται? Θα μας πείτε εσείς, ναι. Κοιτάξτε, την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε εμείς για διάφορα πράγματα, όπως το να μπορέσουμε να κάνουμε μια αυτοματοποιημένη αναγνώριση των γεωφυσικών σημάτων τα οποία έχουμε από μια περιοχή, και ειδικά όταν έχουμε εκτεταμένες έρευνες, δηλαδή να είναι σε επίπεδο πολλών στρεμμάτων. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι το εξής, να έχουμε φτιάξει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία έχει τις υπογραφές από τα γεωφυσικά σήματα τα οποία παίρνουμε από διαφορετικούς στόχους. Για παράδειγμα, από κλιβάνους, από νεολιθικές στάφρους, από οικίες διαφορετικών εποχών. Και με αυτά τα σήματα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι στιγμής με τις διαφορετικές τεχνικές, εκπαιδεύουμε, θα λέγαμε, το συγκεκριμένο λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσει να κάνει μια πιο αυτοματοποιημένη ερμηνεία των άλλων ερευνών, των άλλων αποτελεσμάτων, μάλλον, από τις μετρήσεις που θα έχουμε. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Αλλά μπορούμε ταυτόχρονα να το χρησιμοποιήσουμε και σε δορυφορικές εικόνες και σε αεροφωτογραφίες, σε διάφορα επίπεδα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εκπαιδεύουμε το λογισμικό σε σχέση με τα υπάρχοντα, με τα γνωστά μνημεία και θέσεις που υπάρχουν, και μετά το αφήνουμε να μας δείξει εάν έχει εκπαιδευτεί καλά ή όχι, για να βρει καινούργιες θέσεις, για παράδειγμα. Να υποθέσω τώρα ότι αυτή όλη η τεχνολογία με αυτή τη συγκέντρωση και τον όγκο των πληροφοριών δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο κομμάτι της έρευνας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, αλλά ενδεχομένως και σε ένα πιο απλό κομμάτι για το ευρύτερο κοινό, που μπορεί να είναι ίσως το κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με εφαρμογές που μπορεί να κατασκευαστούν για τα κινητά, πηγαίνοντας στους διάφορους χώρους, όχι μόνο τους αρχαιολογικούς, αλλά και σε οποιαδήποτε θέση μπορεί να βρίσκεται, να κατεβάζει στοιχεία και να μπορεί να δει την ιστορία, την αρχαιολογία, τις πληροφορίες που έχουμε για κάποιο σημείο. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτές είναι περιπτώσεις στις οποίες, βέβαια, θα πρέπει κάποιος να τροφοδοτήσει το σύστημα με πληροφορίες για αυτό το προφανώς. Πράγμα. Το λέω γιατί η Κύπρος, ως ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, έχει ανάγκη από την εφαρμογή αυτών των πληροφοριών. Δεν είναι άγνωστη ως εφαρμογή, βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχουν δυσκολίες. Ακόμα υπάρχουν δυσκολίες και θα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν συνέχεια και βελτιωμένα συστήματα. Σωστά.
Και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι το πρόγραμμα, ένα Interreg πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας Κύπρου, το Μετάλλον Τόπι. Υπεύθυνη είναι η Βασιλική Κασιανίδου, καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Και στο οποίο έχουμε δημιουργήσει μία ακριβώς τέτοια εφαρμογή, η οποία είναι για κινητά τηλέφωνα, συνδυάζει τις πληροφορίες που έχουμε βάλει στη βάση δεδομένων, καθώς επίσης και μία βάση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, οπότε έχει κανείς και το χαρτογραφικό μαζί. Συνδυάζουμε δηλαδή τις πληροφορίες τις αρχαιολογικές μαζί με, το χαρτογραφικό υπόβαθρο και την ανέβραση δεδομένων. Οπότε κάποιος ο οποίος επισκέπτεται διάφορες περιοχές, οι οποίες είναι και το επίκεντρο της, του προγράμματος, μπορεί να κατεβάσει πληροφορίες ακριβώς για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα πείτε μας στα τελευταία 5 λεπτά που μας μένουν, ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών σε αυτά τα νέα, τις νέες τεχνολογίες τις οποίες προσφέρετε και πόσο έχετε προχωρήσει και με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με άλλα προγράμματα διεθνή ευρωπαϊκά. Ναι, να ξεκινήσω λίγο με κάποια βασικά πράγματα που αντιμετωπίζουμε στους φοιτητές οι οποίοι έρχονται, οι οποίοι θα θέλανε να μπουν στο πρόγραμμα. Ναι. Επειδή συνήθως δεν έχουμε μαθήματα θετικής κατεύθυνσης και κατάρτισης στις θεωρητικές σπουδές, υπάρχει μια φοβία. Αν θα τα καταφέρω, μπορεί να με ενδιαφέρει, αλλά ακούνε πληροφορική και κάπου αισθάνονται ότι μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω, θα αντιμετωπίσω εύκολα. Αυτό εμείς το αντιμετωπίζουμε με τον άλλο τρόπο, δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν. Θεωρούμε ότι κανείς από τους φοιτητές μας δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, δεν έχει προηγούμενη γνώση, δεν είναι κάτι το οποίο θα απαιτούμε γενικά από τους φοιτητές μας να γνωρίζουν πριν έρθουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τους εξηγούμε τα πάντα από το μηδέν και τους φέρνουμε σε ένα σημείο στο οποίο νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν και να αισθανθούν ότι μπορούν να αναλάβουν αναλύσεις σε κάποιο λογισμικό ή να δουλέψουν με κάποιο επιστημονικό όργανο χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε τεχνικούς όμως από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να τους κάνουμε να είναι χρήστες μεθοδολογιών και τεχνικών τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σαν εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν για να επιλύσουν συγκεκριμένα αρχαιολογικά ιστορικά ερωτήματα. Είναι αυτή η διαφορά, θα έλεγα, της κατάρτισης που θα έχουν, γενικά δηλαδή τα skills, τις δεξιότητες. Τις ικανότητες, οι δεξιότητες, ναι. Που αυτές θα τους διαφοροποιήσουν από τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους και θα τους κάνουν πιο ανταγωνιστικούς για το μέλλον, για το θέμα της έβρεσης δουλειάς. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα ξεπεραστεί σταδιακά η όποια ανησυχία ή ο φόβος που μπορεί να υπάρχει και σίγουρα όσο προχωράνε τα πράγματα και οι νέοι άνθρωποι εξοικειώνονται με την τεχνολογία που τόσο πολύ γρήγορα τρέχει, σίγουρα θα αποτελέσει και αυτό ένα όπλο στη φαρέτρα ιστορικών και αρχαιολόγων για να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητες που έχουμε και να φτάνουμε στο θεπιτό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην όλη δράση σας, να συνεχίσετε και να επεκτείνετε τις δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Είναι μια δραστηριότητα η οποία, όπως αναφέραμε και πριν, σίγουρα έρχεται για να μας κάνει πιο περήφανους, αφού μπορούμε να παρέχουμε και εμείς υπηρεσίες στο εξωτερικό και έτσι η Κύπρος να έχει και μια διεθνή παρουσία και εμπλοκή σε όλες αυτές τις αρχαιολογικές, ιστορικές και άλλες δράσεις, να γνωρίσουμε και να χαρτογραφήσουμε καλύτερα χερσαίο αλλά και θαλάσσιο χώρο μας με ό,τι αυτό σημαίνει στα διεθνή δεδομένα και φυσικά να είμαστε συμμέτοχοι των νέων εξελίξεων και όχι απλώς θεατές στο τι συμβαίνει. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς για να κλείσετε την εκπομπή. Ωραία. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό που είπατε, διότι
Θα πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα τέτοια προγράμματα σπουδών δεν υφίστανται στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί ένα πόλο έλξης για φοιτητές που προέρχονται από το χώρο της αρχαιολογίας και της ιστορίας, αλλά γενικότερα και φοιτητές από θετικές επιστήμες. Και θα πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα είναι στην Αγγλική, άρα έχουμε και φοιτητές από το εξωτερικό, μάλιστα, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όλη αυτή την αλληλεπίδραση ενός διεθνούς συλλογικού φοιτητικού γκρουπ, το οποίο ενθουσιάζεται με αυτά που τους διδάσκουμε. Και για όσους ενδιαφέρονται, οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου. Α, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Για όποιους λοιπόν ενδιαφέρονται να μπουν και να λάβουν μέρος σε μια τέτοια διαδικασία. Το πρόγραμμα, ναι. Αν θέλουν να γραφτούν, είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου. Πληροφορίες να υποθέσω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ναι, ή ακόμα και μια άμεση επαφή μαζί μου στο email το οποίο υπάρχει στο τμήμα. Μάλιστα. Για να του δώσω οποιαδήποτε πρόσθετες πληροφορίες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε Σαρή, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την πληροφόρηση που μας δώσατε, για το έργο το οποίο κάνατε. Είμαστε εντυπωσιασμένοι. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Και το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε νεότερο, για να το αναδείξει, για να προσφέρει στη διάχυση της πληροφορίας και για να μπορέσει αυτή την πληροφορία να μην την κρατήσει σε ένα κύκλο ενός μικρού χώρου, αλλά να φτάσει σε όλο το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει αντίστοιχα ενδιαφέροντα και να μπορέσουν να γίνουν κοινωνοί όλων αυτών των ευεργετικών δράσεων που εσείς προσφέρετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά και ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια ζέση όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο σας. Να είστε καλά κύριε Χωτάκογλου και να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία και για την υποστήριξη. Να είστε καλά. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Από εμένα το Χαράλαμπο Χωτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Μακρύ στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Αποτυπώματα ζωής. Μια μεταγραφή αγνώστων βιωμάτων σε επώνυμες ιστορίες. Επιμέλεια παρουσίαση Χαράλαμπος Χωτζάκογλου.